Η Νιγηρία πήρε πίσω τη ζημιά. Μόνο εμείς δεν πήγαμε στα δικαστήρια γιατί τους έχει στείλει στα Μέρκελ. Εδώ ο Χριστοφοράκος λέει ότι άνοιξε ο Σιμίτης λογαριασμό στην Ελβετία και του κατέθεται εκεί τις μίζες. Και δεν έχει κουνηθεί κανένας. Έχετε δει την, την κατάθεση του Χριστοφοράκου. Παρακαλώ. Όχι. Κύριε, παρακαλώ. Κύριε Αγιανάκου, ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Κυρίτσης. Ναι, αναφέρθηκε και προηγουμένως, θέλω λίγο να το τονίσω. Η Τρόικα, βάζοντας διάφορα πράγματα στην ατζέντα και που βάζουν και οι ελληνικές ελίτ διάφορα πράγματα στην ατζέντα, αυτά που γουστάρουν, όπως ομαδικές απολύσεις που ξέρουμε ότι έχουν βάλει τράπεζες, δεν έχουν καμία σχέση με την Τρόικα. Πάνε με κουκούλα, τα λένε στην Τρόικα και η Τρόικα τα λέει μετά. Αφήνει πάντα μια εναλλακτική λύση. Λέει, φορολογήστε τους πλούσιους. Σήμερα το Bloomberg λέει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Ευρωπαίοι έχουν συμβιβαστεί με την έλευση του Τσίπρα στην εξουσία είναι ότι έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να φορολογήσει τους φοροφυγάδες και το συσσωρευμένο πλούτο στην Ελλάδα, κάτι το οποίο η κυβέρνηση Σαμαρά αποφεύγει να κάνει γιατί είναι η πολιτική της σύμμαχη. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, διότι εξηγεί και από εκεί ως ένα βαθμό. Ποιος είναι ο πλούσιος? Κανένας από εμάς που είμαστε εδώ και από αυτούς που μας ακούνε. Ποιος είναι ο πλούσιος? Δεν είναι πλούσιος. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Από ποιο εισόδημα και πάνω είναι πλούσιος κάποιος? Η κυβέρνηση ποιο εισόδημα βάζει και πάνω? Το 42% αυτή τη στιγμή που το βάζει, αλλά δεν λέω ότι είναι αυτός ο πλούτος. Αλλά ας πούμε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από ποιο εισόδημα και πάνω βάζει 42%. Ας το πάρουμε αυτό ως εισόδημα βάσης. Δεν λέω ότι αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας πούμε η σημερινή κυβέρνηση. Είναι λίγοι, αλλά είναι ανάλογοι. Είναι λίγοι, αλλά έχουν γύρω στο 40% του ΑΕΠ, το οποίο είναι αφορολόγητο στην τσέπη. Εσύ νομίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, λέω, τα οποία πληρώνει έστω και ένα ευρώ. Είναι αυτοί που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο, είναι 200-150 άτομα. Ωραία. Άμα έχουν από 500 εκατομμύρια τα 250 άτομα, κύριε Τσούκαλη, βγαίνει το μισό ΑΕΠ. Δεν ξέρω αν βγαίνει το μισό ΑΕΠ. Δεν ξέρω. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Το ανέφερα προηγουμένως, αλλά το πρόβλημα της χώρας δεν γίνεται μόνο από αυτό. Η χώρα δεν έχει παραγωγή. Εάν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν παράγει. Τελείρα και πάυλα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν παράγει. Παρακαλώ, μην μιλάμε όλοι μαζί. Ο κύριος Τσούκαλης είπε κάτι πριν. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Κύριε Τσούκαλα, οι 180 δεν θα βρεθούν, λέει, εκτιμά ο κύριος Τσούκαλης. Και λέει ότι πιθανότατα πάμε σε εκλογές. Αυτό που παραμένει πάνω στο τραπέζι είναι τα μέτρα που απαιτούν να πάρουμε πριν το τέλος Φεβρουαρίου. Και αυτό θα το διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα το διαχειριστεί άμεσα. Πριν προλάβει να καταλάβει τι γίνεται. Και υπάρχει και μπροστά μας μια ερώτηση. Πριν προλάβει να σταθεί καλά-καλά ως κυβέρνηση. Αν μου επιτρέψει... Θα έχει ένα πακέτο μέτρων άμεσα απαιτητό. Αν μου επιτρέψει ο Άκης, υπάρχει και η λογική ερώτηση. Ωραία, ο καθής στον πάγκο του τώρα.